Καλημέρα σας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΑΕΟΠΑ, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα της ΑΕΥΠ, αξιότιμη Πρόεδρε των Εποπτικών Αρχών, υψηλοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης που έχουμε τη χαρά να διοργανώνουμε σήμερα, με την προσδοκία αυτό να αποτελέσει ουσιαστική πηγή ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων της πολιτείας και της κοινής γνώμης για το ρόλο και τη λειτουργία του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας και αφετηρία για τη ετήσια βάση διεξαγωγή του, προκειμένου να γίνει θεσμός και μέσω αυτού να αναδεικνύονται τα αποτελέσματα αλλά και οι προβληματικές του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή του δεύτερου ασφαλιστικού μας πυλώνα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι το τελικό αποτέλεσμα της διοργάνωσης του πρώτου μας συνεδρίου ξεπέρασε κάθε προσδοκία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επισβραχίστηκε από τη συμμετοχή πολλών εκλεκτών ομιλητών υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης, με προεξάρχουσα αυτή του κυρίου Μπερναρντίνο, και πάρα πολλών εταιρικών και ατομικών συμμετοχών από πλευράς των κοινωνικών εταίρων. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ξεπέρασαν τα 550 άτομα, γεγονός που αποτυπώνεται στην ασφιχτικά γεμάτη αίθουσα που μας φιλοξενεί. Καταρχήν, θα ήθελα να απονείμω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς συνεδρίου μας που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία οργάνωσης και διεξαγωγής του πρώτου συνεδρίου επαγγελματικής ασφάλισης, χωρίς τη συνδρομή των οποίων η διοργάνωση θα ήταν αδύνατη. Επιπλέον από το βήμα αυτό, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Γραμματέα και Σύζομο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, τα μέλη του οποίου συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξασφάλιση των αναγκαίων χορηγικών πόρων και στην άρτια προετοιμασία του συνεδρίου. Επίσης, ήταν αδικαιολόγητη παράληψη να μην αποδώσω τα εύσημα και στους συνεργάτες που επιλέξαμε για αυτή την πρωτοβουλία, τον όμιλο της Ήθος Μίντια και τον στελεχό της, για την καθοριστική του συμβολή στην επίλυση κάθε οργανωτικού και διαδικαστικού θέματος του συνεδρίου και τον υψηλό του επαγγελματισμό. Και νομίζω ότι αυτό πιστοποιείται από το σημερινό άριστο τελικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, η ΕΛΕΤΕΑ, στο βραχύχρονικό διάστημα των 20 μηνών λειτουργίας της, έχει να επιδείξει έντονα στοιχεία παρεμβατικότητας, σύνθεσης και εξωστρέφειας, καταγράφοντας ήδη πολύ σημαντικό έργο στον ενεργητικό της, αποκορύφωμα του οποίου αποτελεί το σημερινό πρώτο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο των καταστατικών της επιδιώξεων για προβολή, ανάδειξη και ανάπτυξη του θεσμού, η Ένωση από τη σύστασή της τον Ιούνιο του 2018 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει μια σειρά δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο αναλυτικά, στις 14 Δεκεμβρίου 2018 εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η Εγκύκλειος 1227 με θέμα φορολογική μεταχείριση φορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η εν λόγω εγκύκλειος της φορολογικής διοίκησης αποτέλεσε προϊόν αγαστής συνεργασίας της ΕΛΕΤΕΑ με την αρμόδια διεύθυνση φορολογικής άμεσης φορολογίας ΣΑΔΕ και της υποβολής σχετικού γραπτού υπομνήματος από πλευράς της Ένωσης, επιλύοντας ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα ασφαλισμένα μέλη των ΤΕΑ ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των εισφορών τους από πλευράς φορολογικών αρχών. Στην Ένωση λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης για Σύσταση Επαγγελματικού Ταμείου. Σκοπός του είναι σε πρώτο χρόνο υποβοήθηση μέσω της παροχής συμβουλευτικού πληροφοριακού υλικού των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζόμενων διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, για την ανάληψη και επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ΤΕΑ και αδειοδότηση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Προς την ίδια κατεύθυνση, η ΕΛΕΤΕΑ έχει καταρτήσει ένα πλήρως επικαιροποιημένο, ως προς τις αναγκαίες τεχνικές απαιτήσεις, τυποποιημένο σχέδιο καταστατικού, με τίτλο Τυποποιημένο πρότυπο καταστατικού ΤΕΑ για κλάδο συνταξιοδοτικών παροχών, βασισμένο στο πλέον πρόσφατα εγκεκριμένα καταστατικά επαγγελματικών ταμείων που αδειοδοτήθηκαν τον προηγούμενο χρόνο από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Το τυποποιημένο αυτό καταστατικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Η Ένωση συμμετέχει επίσης σε εργασίες της Επιτροπής Απασχόλησης Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου υπό την Προεδρία του κ. Κρεμαλή. Το Μάρτιο του 2019 η Ένωση πέρασε μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με σκοπό την προώθηση μέσω κοινών δράσεων του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και της καλλιέργειας στην κοινή γνώμη της σημασίας αποταμίευσης, της χρηματοοικονομικής γνώσης, της εκπαίδευσης και εν γέννη του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού αλφαβητισμού. Το Μάιο του 2019, η Ένωση υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο European Association of Paritarian Institutions, στη συνέχεια της συνάντησης εργασίας που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2019 στην Ελλάδα μεταξύ των εκπροσώπων των δύο φορέων. Το περιεχόμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει σειρά αμοιβαίως υποφελών προγραμματικών δράσεων, συνεργασιών και τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική υλοποίηση των σκοπών των δύο φορέων. Τον Ιούλιο του 2019, η Ένωση προχώρησε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία, εκδίδοντας τον ενημερωτικό εγχειρίδιο
με τίτλο Επαγγελματικά Ταμεία στην Ελλάδα από τιμήσεις και προοπτικές, εγχειρίδιο θέσεων της Ένωσης για την οργάνωση και ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα. Αποκλειστικός σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και την έγγραφη αποτύπωση των θέσεων και προτάσεων της Ένωσης για το παρόν και το μέλλον των επαγγελματικών ταμείων στη χώρα μας. Μόλις την προηγούμενη Δευτέρα, στις 10 Φεβρουαρίου, η Ένωση υπέγραψε στρατηγική σημασία μνημόνιο συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σκοπό την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλειών για την προαγωγή ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η ΕΛΕΤΕΑ συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προώθηση του αλφαβητικού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, την ανάπτυξη του δεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας που έχουν οι έννοιες της αποταμίευσης, της επένδυσης και της κεφαλαιαγοράς για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν οι υποδομές αλλά και το Athex Academy του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διοργάνωση τακτικών ημερίδων και σεμιναρίων με αντικείμενο την επαγγελματική ασφάλιση. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και ανάλυσης από πλευράς ΕΛΕΤΕΑ προς επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν επαγγελματικά ταμεία και η καθοδήγησή τους για την αποτελεσματική διεκπαιρέωση των απαραίτητων διαδικασιών προπαρασκευαστικών βημάτων που απαιτούνται ως την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου. Στην ουσία, απότερο σκοπός των δύο φορέων με την υπογραφή του MOU είναι να λειτουργήσει ο χώρος του Χρηματιστηρίου ως ένα hub ενημέρωσης και προπαρασκευαστικής πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το όλο κύκλωμα διαδικασιών που διέπει την είδηση και λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων. Όλες οι ανωτέρω δράσεις συνοδεύτηκαν από σειρά παρεμβάσεων και συναντήσεων της Ένωσης με αρμόδιους φορείς, επόπτες και γενικά πρόσωπα επιρροής για προώθηση των ετοιμάτων του κλάδου, καθώς επίσης και σε όλα τα πολιτικά κόμματα για αναλυτική επικοινωνία των θέσεων και προτάσεων της Ένωσης για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΑ. Μάλιστα, σε συνάντηση εργασίας στα γραφεία μας, ένα μήνα πριν των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, με τον Τομεάρχη Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας και νυν Υπουργό Εργασίας, λάβαμε από τον κύριο Βρούτση τη διαβεβαίωση για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης μετεκλογικά, ενώ διατυπώθηκε και η πρόθεσή του για τη θεσμοθέτηση της ΕΛΕΤΕΑ ως κοινωνικού εταίρου και συνομιλητή του Υπουργείου Εργασίας για την επεξεργασία των θεμάτων επαγγελματικής ασφάλισης. Αναμένουμε από τον Υπουργό την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης και την ενεργοποίηση στενότερης συνεργασίας Υπουργείου ΕΛΕΤΕΑ για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας και τον κλάδο γενικότερα. Κλείνοντας σύντομη ομιλία μου, θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξής. Την τελευταία τριετία και ιδίως το 2019, ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα διάγει έναν ανωδικό κύκλο. Αυτό πιστοποιεί η σύσταση και λειτουργία 5 νέων επαγγελματικών ταμείων εντός του προηγούμενου έτους και η επικείμενη αδειοδότηση εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 άλλων 5 νέων καταστατικών ταμείων από πολύ σημαντικές επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις. Στις 31 Δεκάτου του 2019, η ελληνική αγορά επαγγελματικής ασφάλισης αριθμούσε 23 επαγγελματικά ταμεία, με συνολικό ενεργητικό που προσεγγίζει το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ μόλις 0,84%. Το δε ποσοστό των ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ, επί του συνόλου των απασχολουμένων, ανέρχεται στο 4,1%. Ήδη στο δεύτερο πυλώνα έχουν δραστηριοποιηθεί συγμένες εταιρείες και επιχειρήσεις που προέρχονται από πολύ δυναμικούς κλάδους ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον που καταγράφεται σήμερα στην αγορά επαγγελματικής ασφάλισης για ίδρυση και λειτουργία ταμείων από ελληνικές αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί εντονότερα το 2020, αν λάβουμε υπόψη πληροφορίες από την αγορά αλλά και το διαρευνητικό ενδιαφέρον εταιριών που καταφτάνει στα γραφεία μας, σηματοδοτεί μια νέα φάση ανάπτυξη του θεσμού προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Πλέον τα ΤΕΑ εντάσσονται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και τα αρμόδια τμήματα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στα προγράμματα κινήτρων και πρόσθετων παροχών που εφαρμόζουν για τη διατήρηση ή και προσέλκυση υψηλόβαθμων και υψηλά εξειδικευμένων εργαζομένων. Με άλλα λόγια, τα διοικητικά συμβούλια εταιριών υιοθετούν πλέον τα ΤΕΑ και ως εργαλεία αποτελεσματικής και αμφίδρομα ανταποδοτικής διαχείρισης του εργατικού του δυναμικού, πέραν των υπολείπων σημαντικών πλεονεκτημάτων οργανωτικής, λειτουργικής και φορολογικής φύσεως που αυτά προσφέρουν στα ασφαλισμένα τους μέλη. Ενδεικτικό του θετικού κλίματος για τα ΤΕΑ είναι το γεγονός ότι σήμερα, μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνέδριο, υπάρχει σημαντικός αριθμός στελεχών διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού από πληθώρα εταιριών, εισηγμένων και μη, που παρακολουθούν το συνέδριο και ενδιαφέρονται να αντλήσουν χρηστικές πληροφορίες για το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης και τη λειτουργία των ΤΕΑ. Για το λόγο αυτό, θα παρακαλούσα τους συντονιστές των πάνελ να εξασφαλίσουν τη διαδραστική λειτουργία τους με την ενεργό συμμετοχή μέσω ερωτοαπαντήσεων των συνέδρων στο τέλος της συζήτησης. Θα ήθελα τέλος από αυτό εδώ το βήμα να παροτρύνω το υποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προσωπικά τον Υπουργό να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την τρέχουσα συγκυρία παραγωγής νομοθετικού έργου
δηλαδή την ενσωμάτωση της νέας κοινοτικής οδηγίας IORP 2 για τα επαγγελματικά ταμεία και τις λοιπές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου θεσμικού πλαισίου με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση του θεσμού, στην αγορά εργασίας και στην υιοθέτησή του από το όσο δυνατόν περισσότερες επαγγελματικές ομάδες κοινωνικούς εταίρους. Διότι πλέον είναι αναγκαιότητα για το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας, με τους αυξημένους δημοσιονομικούς, δημογραφικούς και λοιπούς περιορισμούς που το χαρακτηρίζουν, η δρομολόγηση από την κυβέρνηση της υλοποίησης νέας δέσμης μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, η οποία δεν θα εξαντλείται σε μονόπλευρες παρεμβάσεις στον πρώτο διανεμητικό πυλώνα, όπως αυτές που δρομολογούνται με το νέο ασφαλιστικό που κατατέθηκε προσφύγηση στη Βουλή, αλλά θα κινούνται προς την κατεύθυνση της παράλληλης αξιοποίησης της συμπληρωματικής και κεφαλαιοποιητικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και την καθιέρωση ενός ισορροπημένου συνδυασμού κρατικού και ιδιωτικού συστήματος ασφάλισης που θα εστιάζει στην ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και θα υποστηρίζει την παράλληλη ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης αυτή του τρίτου πυλώνα. Και αυτό διότι εμπειρικά έχει καταδειχθεί ότι και οι δύο αυτοί πυλώνες διασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας εισφορών παροχών μέσω του κεφαλαιοποιητικού τους χαρακτήρα, τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την συμπληρωματικότητα των κρατικών παροχών με πρόσθετες παροχές εισοδήματα που αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό για τους συμμετέχοντες ασφαλισμένους την αναπλήρωση των παροχών που λαμβάνουν από τον πρώτο κρατικό πυλώνα ασφάλισης. Επιπλέον, η συμπληρωματική της κοινωνικής ασφάλισης παροχή συνταξιοδοτικών υπηρεσιών από το δεύτερο και τρίτο πυλώνα μπορεί να δημιουργήσει μέσω μακροπρόθεσμα μεγάλο όγκο αποθεματικών μέσω της αποταμίευσης και της παραγωγικής αξιοποίησής τους, παρέχοντας πολύτιμους πόρους για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που είναι και το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας στην παρούσα φάση. Για το λόγο αυτό, όλοι μαζί από κοινού θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ώστε το σημερινό φτωχό μέγεθος του 5% που καταλαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα να αυξηθεί σημαντικά προς όφελος των ασφαλισμένων και της εθνικής οικονομίας. Και η τρέχουσα συγκυρία φαντάζει πρόσφορη λόγω των εξαγγελθέντων επικείμενων σταδιακών μειώσεων των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου πυλώνα, οι οποίες μπορούν να απελευθερώσουν και να κατευθύνουν εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων προς τους κεφαλαιοποιητικούς πυλώνες με την κατάλληλη ενημέρωση και επιπλέον στοχευμένη κινητροδότηση από την πολιτεία. Με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζω στο πρώτο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης και εύχομαι καλή ακρόαση και κυρίως γόνιμα και χρηστικά συμπεράσματα για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.